Ποιος μίλαγε. Επειδή δεν μπορώ επειδή άλλο. Επειδή δεν είναι. Τι έγινε, κορίτσι μου. Απλά δεν μου αρέσει η αδικία. Και βλέπω ότι επιτίθενται στο Δήμο. Ήμουν για πολλούς λόγους. Ήμουν εγώ προς τα όντως στη συζήτηση. Απλά δεν μπορώ όλο την αδικία. Γιατί, γιατί φαίνεται λες και... Ωραία. Όντως είχε γίνει αυτή η συζήτηση με την Νίκη. Η Νίκη είχε πει όντως να ψηφίσουμε τον Δήμο και εγώ δεν συμφωνούσα. Σε ευχαριστώ γιατί θα βγω τρελός. Σε ευχαριστώ. Απλά δεν μπορώ. Δεν σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ όπως έγινε και με τη Μαρκένα το ίδιο πράγμα. Το κοριτσάκι αυτό, πίστεψέ με, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν λέει ψέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήμασταν στον Πόντρο, συγκεκριμένα με τη Μαρκέλα. Μένα μου αρκεί αυτό που άκουσα. Από, ήταν από τη μόνη, δεν θα άκουγα ποτέ ψέματα. Στο λέω ειλικρινά. Από τη μόνη κοπέλα δεν θα άκουγα ψέματα. Δεν μου το είπε η Κωνσταντίνα. Όχι, να μου ζητήσει συγγνώμη επειδή λες κάτι που δεν έχει γίνει. Όχι, εγώ δεν είπα ποτέ να ξεχάσω. Δεν λέει ψέματα η Κωνσταντίνα. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που έχει γίνει. Δεν λέει ψέματα ποτέ. Βγάλετε την τρελή και την Κωνσταντίνα τώρα. Βγάλετε με τρελό και εμένα. Μπράβο, Νίκη. Εσύ βγάλε με μισογύνη. Βγάλετε με ό,τι θέλετε επειδή απλά δεν με ενδιαφέρει μια κοπέλα. Ξέρεις το θέμα, ότι εσύ δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε. Τι να σας αφήσω, ρε, πάτε να με βγάλει. Η μία πάει να με βγάλει μισογύνη, η άλλη πάει να με βγάλει τρελό. Βρέθηκε ένα κορίτσι. Εδώ, ότι συμπεριφέρομαι χάλια στις γυναίκες. Άμα δεν ταιριάζει η γυναίκα και τη το λέω. Μα δεν σου λέω αυτό. Σου είπα τι ακριβώς. Μπορείτε να μην ασχολείστε μαζί μου, σας παρακαλώ. Μην ασχολείστε. Εσύ ασχοληθεί. Ρε, θα με βγάλει τρελό τώρα. Είσαι σοβαρή, κοπέλα μου. Θες να σου πούμε. Μπροστά σου το είπε. Θες να σου πούμε τι έχει γίνει. Ξεκάρφωτο άνθρωπο το είπε μπροστά σου. Θα με βγάλει τρελό. Θέλετε να δεν σας... θέλω να μου πεις τίποτα, okay. Κοπέλα μου, γιατί θα πεις ψέματα. Εγώ. Ναι. Okay. Δεν θέλω να μου πεις κάτι. Έχεις πει τρεις φορές ψέματα. Ωραία, θέλει να μιλήσω οποιαδήποτε άλλη και να πει εκεί. Δεν θέλω να ακούσω καμία. Καμία. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να ακούσω καμία. Πού ήμασταν όλοι. Έλα τώρα, μου βγάλει τρελό. Εδώ πέρα μισογύνη, τρελό. Εδώ είναι εγκληματίες. Δεν λες τα άλλα. Όχι, πες την αλήθεια, Κωνσταντίνα. Έστω είναι πολύ άσχημο. Άμα συνεχίσει έτσι ο Δήμος με αυτή τη συμπεριφορά, είπε η Νίκη. Για ότι... να ψηφίσουμε όλοι το Δήμο. Αν συνεχίσει έτσι ο Δήμος, ότι τον βλέπω για αποχώρηση, είπα. Αυτό είπα ακριβώς. Συνεχίσει πώς. Αυτό είπε. Πρέπει να σας δίνω λόγο τι θα κάνω εγώ. Όχι, αλλά περίμενε λίγο. Πείραξα κάποια από εσάς εδώ, σας έχω πειράξει ποτέ. Το αν συνεχίσει έτσι ο Δήμος, τι είσαι, Νίκη, εσύ, διευθύντρια του Πάρο Φλάβησε. Και θα πεις ποιος θα φύγει. Μας κάνεις πλάκα τώρα. Σε αφορά τι κάνω εγώ με τη Μαρκέλα. Θα σε αφορά αύριο μεθαύριο τι θα κάνω εγώ με άλλη κοπέλα. Τι είσαι εδώ, η κριτής όλων. Σοβαρά μιλάς τώρα. Μα σοβαρά μιλάς. Okay. Και τι να μου πεις, τι να μου πεις. Τι είστε εσείς να κρίνετε πώς θα φερθώ εγώ σε μια γυναίκα. Θα με βγάλετε, δεν ξέρω να φέρομαι. Δεν έκρινε κανείς. Ποια είσαι εσύ να πεις ποιος θα φύγει. Ποια είσαι κοπέλα μου. Αυτό σου εξηγούμε ότι δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα σε καμία θα ψηφίσει το Δήμο. Τώρα δεν το είπατε πάλι και το είπατε. Το είπα. Okay, εντάξει, θα τρελαθώ. Αρχικά. Τρέλα. Τρέλα. Εμείς μιλάγαμε μελλοντικά. Μελλοντικά. Ότι κάποια στιγμή στο παιχνίδι και αυτό που λέγαμε είναι ότι. Όντως, και ήσασταν όλοι σε συμφωνία. Προγραμματισμένα όλα. Ήσασταν όλοι σε συμφωνία. Δηλαδή, εσείς όλες που λέγατε για τον Πελετιέ και όλα αυτά, δεν συζητάγατε για το αν θα φύγει ο Πελετιέ και συζητάγατε για τον Δήμο. Εννοείται. Μετά το εννοείται ότι λέγαμε γιατί η συζήτηση ξεκίνησε αλλιώς. Στον Πόντρουμ, οι κοπέλες ήρθαμε, εμείς που ήμασταν και η Μαρκέλα, ήρθαμε κοντά μία μέρα και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Και ζήτησα συγγνώμη για κάποια πράγματα στη Μαρκέλα. Μου είπε και εκείνη κάποια πράγματα και μου λέει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τα λόγια της Μαρκέλας, απλά βγήκε ένα συμπέρασμα ότι αν ο Δήμος νιώσουμε ότι ακολουθεί κάποια τακτική, ίσως φύγει από το παιχνίδι. Δεν είπαμε ποτέ στην επόμενη ψηφοφορία ο Δήμος, δεν είπαμε ποτέ ψηφίστε το Δήμο και είπαμε ότι ποτέ δεν ξέρουμε στο παιχνίδι και σας γνωρίζουμε όλους. Για μένα ξέρετε ότι ο Νίκος θα ήταν ο πρώτος που έπρεπε να φύγει, μετά ας πούμε είχα τον Κόρκα. Δεν έχω κάτσει ποτέ γιατί να πω στα κορίτσια. Γιατί δεν συζητούσατε για τον Νίκο, για τον Κόρκα, συζητούσατε για τον Αντίνα όμως που τον επιβεβαίωσε. Από πού και ως που τον επιβεβαίωσε. Δεν ξέρω. Άρα αυτό εγώ θέλω να καταλάβω. Δεν είπατε ποτέ. Δεν σου αρέσει η αδικία, αλλά τι έχει υποθεί, πες μας. Πες να πεις τα λόγια μας όμως, γιατί είναι πολύ άσχημο. Ήμασταν όλα μαζί τα κορίτσια και λέγανε ότι θα ψηφίσουν τον Δήμο. Αυτό είναι στον Πόντρουμ ή εδώ, το location να μάθουμε. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς το είχες πει, αλλά αυτό όχι, θυμάμαι. Είχε πει, λέει, ακριβώς το πει. Επειδή γι' αυτό το βλέπω. Μην μιλάς εξελόγως των κοριτσιών. Τις έχεις πάρει στο λαιμό σου, να το ξέρεις, και στο λέω ειλικρινά. Εσείς καθίστε, ακούστε τη Νίκη, πορευτείτε με βάση τη Νίκη. Βγάλτε με μένα ό,τι θέλετε να με βγάλετε και πορευτείτε. Κωνσταντίνα.